έρχεται στον κόσμο στην πόλη Ντεσάου μία από τις πιο πρικισμένες μορφές του σύγχρονου μουσικού θεάτρου. Ήταν ο συνθέτης Kurt Weill, στενός φίλος και συνεργάτης του Bertolt Brecht. Αν και η συνεργασία τους διέρκεσε μόνο 3 χρόνια, υπήρξε από τις πλέον αποδοτικές στη μουσική ιστορία του 20ου αιώνα και απέφερε αριστουργήματα με κορυφαία τους δείγματα το θεατρικό έργο «Η όπερα της Πεντάρας» και την όπερα «Μαχάγκονη». Μετά την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία, ο Weill αναζήτησε άσυλο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απέκτησε την αμερικανική υπηκότητα και άρχισε μια δεύτερη καριέρα, συνθέτοντας για το Broadway μέχρι το θάνατό του τον Απρίλιο του 1950. Στην καρδιά της αμερικανικής μεγαλούπολης εγγενιάζει τη λειτουργία του ένα ξενοδοχείο αλλιώτικα από τ' άλλα. Ήταν το Martha Washington Hotel, ένα πολυτελές ξενοδοχείο 416 κλινών που δεχόταν στους χώρους του αποκλειστικά γυναίκες. Εξαίρεση γινόταν μόνο στο εστιατόριο του ξενοδοχείου, όπου γίνονταν δεκτοί και άντρες εφόσον συνοδεύονταν από γυναίκα. Το ξενοδοχείο, το οποίο πήρε το όνομά του από τη Martha Washington, σύζυγο του πρώτου Αμερικανού Προέδρου George Washington, εξακολουθεί να λειτουργεί και σήμερα στο ίδιο σημείο, υπό άλλη όμως ονομασία, και πλέον δέχεται και άντρες στα δωμάτια του. Η Σοβιετική Πρωτεύουσα φιλοξενεί το Ιδρυτικό Συνέδριο της Τρίτης Διεθνούς, μιας παγκόσμιας ένωσης όλων των ανά τον κόσμο κομμουνιστικών κομμάτων. Η Τρίτη Διεθνής είχε συγκροτηθεί με πρωτοβουλία του Λένιν και λειτουργήσε επί σειρά ετών ως σημείο αναφοράς και καθοδηγητικό κέντρο του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος. Πρώτο κυκλοφορεί στην Αμερικανική αγορά ένα από τα ιστορικότερα περιοδικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν το εβδομαδιαίο περιοδικό Time, το πρώτο τεύχος του οποίου είχε 32 σελίδες και στο εξώφυλλό του έφερε το σκίτσο ενός γερουσιαστή, του Τζόζεφ Κάνον. Κατά τη διάρκεια συγκινητικής θελετής, παρουσία του Αμερικανού στρατηγού Ντάγκλας Μακάρθουρ, η Αμερικανική σημαία υψώνεται και πάλι πάνω στα ερείπια του Αμερικανικού οχυρού Κορέγκιντορ στις Φιλιππίνες. Το Κορέγκιντορ, ένα από τα ισχυρότερα αμερικανικά οχυρά στην περιοχή του Ειρηνικού και έδρα μέχρι το 1942 του στρατηγίου του Μακάρθουρ, είχε καταληφθεί από τους Ιάπωνες το Μάιο του 1942 μετά από πολυέμακτη μάχη, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν 1.800 Αμερικανοί και Φιλιππινέζοι στρατιώτες και άλλοι 11.000 εχμαλωτίστηκαν από τον εχθρό. Εξίσου οδυνηρή όμως, αλλά για τους Ιάπωνες αυτή τη φορά, ήταν και η ανακατάληψη του Κορέγκιντορ από τους Αμερικανούς πεζοναύτες. Κατά τις μάχες που διεξήχθησαν, ολόκληρη ιαπωνική φρουρά του οχυρού κυριολεκτικά αφανίστηκε, καθώς 6.600 άντρες της έπεσαν νεκροί και οι 69 που επέζησαν εχμαλωτίστηκαν από τους Αμερικανούς, ενώ η πτώση του Κορέγκιντορ σήμαινε το τέλος της ιαπωνικής στρατιωτικής παρουσίας στην Νοτιοανατολική Ασία. Έρχεται στον κόσμο ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα πρόσωπα της σύγχρονης ιστορίας. Ήταν ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη μεγαλύτερη ανατροπή του 20ου αιώνα, την κατάρρευση της πάλε ποτέ κρατεάς σοβιετικής υπερδύναμης και μαζί της σχεδόν ολόκληρου του κομμουνιστικού κόσμου. Ο νεαρός Ιορδανός μονάρχης βασιλιάς Χουσέιν απομακρύνει από τη θέση του το Βρετανό στρατιωτικό Sir John Bagot Glubb, γνωστό και ως Glubb Pasha, διοικητή επί 17 χρόνια της Αραβικής Λεγεώνας. Επρόκειτο για ένα παραστρατιωτικό αστυνομικό σώμα, επανδρωμένο από Άραβες, που είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 20 για να εξασφαλίσει τη Βρετανική επιρροή στην ευαίσθητη περιοχή της Παλαιστίνης. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ίδρυση της Ιορδανίας, η Αραβική Λεγεώνα αποτέλεσε το κύριο στρατιωτικό σώμα των Ιορδανών και ο Glubb, έχοντας αυτονομηθεί από τις τοπικές αρχές, δρούσε ως στρατιωτικός τοποτηρητής των Βρετανών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Ένας Βρετανός εξερευνητής, ο Δόκτωρ Vivian Fuchs, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που καταφέρνει να διασχίσει από ξηράς την παγωμένη Ανταρκτική. Φουξ, πρωταγωνιστής της τελευταίας μεγάλης εξερεύνησης του περασμένου αιώνα, θα γινόταν δεκτός με τιμές από τους συμπατριώτες του και θα χρειζόταν υπότις από τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Μουσική
Ένα ζωντανό μύθο τη τέχνη κατά τον αιώνα που πέρασε, ο 79χρονο Πάμπλο Πικάσο πραγματοποιεί στην πόλη Νις τον δεύτερο γάμο του. Εκλεκτή τη καρδιά του ήταν αυτή τη φορά μια 34χρονη Γαλλίδα καλονή, η Ζακλίν Ροκ, την οποία ο μεγάλο δημιουργό είχε γνωρίσει πριν από 7 χρόνια στο Βαλωρί, όπου ο Πικάσο είχε εργαστήριο κεραμική. Η Ζακλίν θα γινόταν η μούσα του Πικάσο και θα ενέπνεε πλήθος έργων του. Μόνο το 1963 ο Πικάσο ζωγράφησε περισσότερα από 160 πορτρέτα της Ζακλίν. Το ζευγάρι θα ζούσε μαζί επί σχεδόν μια 20ετία, αλλά δεν θα αποκτούσε παιδιά. Μετά το θάνατο του Πικάσο το 1973, η Ζακλίν θα ερχόταν σε σύγκρουση με τα παιδιά του για τη διανομή της περιουσίας του και 13 χρόνια αργότερα, το 1986, θα έβαζε η ίδια τέλος στη ζωή της, αυτοπυροβολούμενη σε ηλικία 59 ετών. Η υποτονική τα Χρουτσόφ σοβιετική ηγεσία αποκαθιστά με τα θάνατον ένα σπουδαίο Ρώσο συγγραφέα. Ήταν ο Μπόρις Πάστερνακ, δημιουργός του επικού μυθιστορήματος Dr. Zhivago, ο οποίος είχε τιμηθεί το 1958 με το Νόμπελ λογοτεχνίας και είχε πεθάνει 2 χρόνια μετά διαγραμμένος από την Ένωση Σοβιετικών Συγγραφέων και κατατρεγμένος από τις Σοβιετικές Αρχές. Παρά ωστόσο την αποκατάσταση του Πάστερνακ, το κορυφαίο του έργο, το Dr. Zhivago, θα παρέμενε υπό απαγόρευση στη Σοβιετική Ένωση επί 26 ολόκληρα χρόνια για να κυκλοφορήσει τελικά το 1987 στο πλαίσιο των μέτρων φιλελευθερωποίησης που προωθούσε ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ. Το ένα από τα δύο υπερηχητικά αεροσκάφη Concorde που είχαν ήδη κατασκευαστεί πραγματοποιεί την παρθενική δοκιμαστική του πτήση από το αεροδρόμιο της γαλλικής πόλης Τουλούζ. Το αεροσκάφος, που καθ' όλη τη διάρκεια της πτήσης του είχε κατεβασμένους τους τροχούς του για λόγους ασφαλείας, ανέπτυξε ταχύτητα διπλάσια εκείνης του ήχου και ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη του δοκιμασία, έχοντας ως πλήρωμα Γάλλους πιλότους. Η παγκόσμια κοινότητα πληροφορείται έκπληκτη ότι οι από καιρό τεταμένες σχέσεις μεταξύ δύο πρώην συμμάχων, της Σοβιετικής Ένωσης και της Λαϊκής Κίνας, έχουν οδηγήσει τις δύο χώρες έως την ανοιχτή πολεμική σύραξη. Επίκεντρο των σφοδρών και πολύνετων συγκρούσεων μεταξύ των δύο γιγάντων του κομμουνιστικού στρατοπέδου ήταν ο ποταμός Ουσούρη, κατά μήκος της Συνοσοβιετικής Μεθορίου. Κατά την εκδοχή των Σοβιετικών, οι συγκρούσεις έγιναν για να αποθηθούν τα κινέζικα στρατεύματα που είχαν εισβάλει σε Σοβιετικό έδαφος. Αντιθέτως, το Πεκίνο κάνει λόγο για απόκρουση εισβολής των Σοβιετικών, ενώ στις κινέζικες εφημερίδες τείχου κυριαρχεί το σύνθημα «Κρεμάστε τον Κοσίγιν, ψήστε τον Μπρέσνιεφ». Το αμερικανικό μη επανδρωμένο διαστημόπλιο Pioneer 10 αρχίζει ένα μαραθώνιο ταξίδι προς τα άστρα, αναζητώντας το άγνωστο. 21 μήνες μετά, το διαστημόπλιο θα προσέγγιζε τον πλανήτη Δία και στη συνέχεια τον πλανήτη Ποσειδώνα, πριν εγκαταλείψει το ηλιακό μας σύστημα. Μέχρι το 1997, όταν η NASA έχασε κάθε επαφή μαζί του, το Pioneer 10 είχε διασχίσει στο αχανές διάστημα περισσότερα από 6 δισεκατομμύρια μίλια. Εγκαταλείποντας την άγωνη γραμμή της αδιαλαξίας, η κυβέρνηση της χώρας καταλήγει σε συμφωνία με τους εξεγερμένους Ινδιάνους Τσιάπας, τους αποκαλούμενους και Ζαπατίστας, για τον τερματισμό των ένοπλων συγκρούσεων στην περιοχή τους. Η συμφωνία που ετέθη αμέσως σε εφαρμογή προέβλεπε την έναρξη διαπραγματεύσεων για την αναζήτηση λύσεων κοινής αποδοχής με τον ηγέτη των Ζαπατίστας, Κομαντάντε Μάρκος. Ήταν το μεγαλύτερο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί ποτέ σε θρησκευτική τελετή. Πάνω από 1 εκατομμύριο πιστοί από κάθε γωνιά της γης είχαν στην κυριολεξία κατακλείσει κάθε εκατοστό της αχανούς πλατείας του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό για να ζήσουν από κοντά μια ιστορική στιγμή, τη δημόσια ενθρόνηση του νέου Πάπα, του Πίου του 12ου. Ο Eugenio Pacelli, όπως ονομαζόταν πριν την εκλογή του ο νέος Ποντίφικας, υπήρξε τέκνο του παπικού μηχανισμού.
νούντσιος επί σειρά ετών στο Μόναχο και το Βερολίνο, πρωθυπουργός στη συνέχεια του παπικού κράτους, είχε ταξιδέψει σε Ευρώπη και Αμερική και γνώριζε 7 γλώσσες. Αναδείχθηκε από το Κονκλάβιο στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας λίγες ημέρες νωρίτερα ως διάδοχος του Πίου του 11ου, που είχε πεθάνει στις 10 Φεβρουαρίου. Η τεράστια κοσμοσυρωή την ημέρα της ενθρόνησής του είχε την εξήγησή της. Παραμονές του Μεγάλου Πολέμου, όλοι οι λαοί της Ευρώπης εύχονταν να διαλυθούν τα βαριά σύννεφα που είχαν συσσωρευτεί στους ουρανούς της γυραιάς Υπήρου. Και πολλοί εξ αυτών εναπόθεταν τις ελπίδες τους και στο νέο Ποντίφικα, προσδοκώντας ότι θα κινηθεί δραστήρια προς αυτή την κατεύθυνση. Ο νέος Πάπας, ωστόσο, δεν θα ανταποκριθεί στις ελπίδες τους. Σε ολόκληρη τη θητεία του θα αποφύγει επιμελώς να επικρίνει δημοσίως τη χιτλερική επιθετικότητα και βαρβαρότητα. Όντας βαθύτατα αντικομουνιστής, ήλπιζε ότι ο Γερμανός δικτάτορας θα κατόρθωνε να επιβληθεί γρήγορα επί της Σοβιετικής Ρωσίας, εξαφανίζοντας διαπαντός τον Μπολσεβικισμό από προσώπου γης. Και ευελπιστούσε ότι στη συνέχεια ο Χίτλερ θα ερχόταν σε συνεννόηση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία για την αποκατάσταση της ειρήνης στον κόσμο. Αυτό το κίνητρο όθησε τον Πίο το 12ο να μην καταδικάσει ποτέ τα εγκλήματα των Ναζί, ούτε τους βομβαρδισμούς πόλεων και τις εκτελέσεις αμάχων, ούτε τη θηριωδία των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τη μαζική εξολόθρευση των Εβραίων, ούτε ακόμα και αυτές τις διώξεις και εκτελέσεις αντιφρονούν των κληρικών και μοναχών στην ίδια τη χιτλερική Γερμανία. Την ημέρα της δημόσιας ενθρόνησης του Πίου του 12ου, το ημερολόγιο έγραφε 2 Μαρτίου 1939. Ήταν η εκκίνηση μιας θητείας που σε καιρούς εξαιρετικά δύσκολους για ολόκληρο το ανθρώπινο γένος θα πρόσθετε μελανά στίγματα στην ιστορία της Καθολικής Εκκλησίας. Υπήρξε μία από τις μεγάλες φυσιογνωμίες του αιώνα που πέρασε. Γιος φτωχού δημοσίου υπαλλήλου που διώχθηκε για τις φιλελεύθερες ιδέες του, ο Χο Τσι Μίνχ αφιερώθηκε από την πρώτη του νιώτη στον αγώνα για την ανεξαρτησία της πατρίδας του. Και δεν δίστασε να υψώσει το ανάστημά του απέναντι σε παντοδύναμες αυτοκρατορίες. Αρχικά στράφηκε κατά των Γάλλων που είχαν την Ινδοκίνα αποικία τους. Κατόπιν κατά των Ιαπώνων που κατέλαβαν τη χώρα το 1941 και σε συνεργασία με την κατοχική γαλλική κυβέρνηση του Βυσί επέβαλαν ένα καθεστώς άγριας καταπίεσης των Βιετναμέζων. Ο δρόμος αυτός οδήγησε το Χο Τσι Μίνχ πολλές φορές στην παρανομία, άλλοτε στη φυλακή, συχνά στην εξορία. Τον υποχρέωσε να εγκαταλείψει το λειτουργήμα του δασκάλου που ασκούσε και να αλλάξει δεκάδες επαγγέλματα για να γίνει στο τέλος επαγγελματίας επαναστάτης. Έτσι όμως κέρδισε τον αμέριστο σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη των συμπατριωτών του, που είδαν στο πρόσωπο του Χο το φλογερό ηγέτη του αγώνα τους κατά της αποικιοκρατίας. Και σύντομα ήρθε η ανταμοιβή. Με το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, όταν η Ιαπωνία κατέρευσε και στο Βιετνάμ δημιουργήθηκε κενό εξουσίας, ο Χο Τσι Μίνχ βρήκε την ευκαιρία να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της χώρας του ενώπιον ενός τεράστιου πλήθους στην κεντρική πλατεία του Ανόη. Η Γαλλία, που δεν είχε συνέλθει ακόμη από τα τραύματα του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου, αν και διατηρούσε στρατιωτικές δυνάμεις στο Βιετνάμ, δεν αντέδρασε. Προτίμησε να συνδιαλλαγεί με το Χο Τσι Μίνχ και να αποδεχθεί ένα καθεστώς αυτονομίας του Βιετνάμ, διατηρώντας τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή. Λίγους μήνες αργότερα, στις εκλογές που ακολουθούν, ο Χο αναδεικνύεται πρώτος αιρετός πρόεδρος της πατρίδας του. Εκείνη την ημέρα το ημερολόγιο έγραφε 2 Μαρτίου του 1946. Ήταν ένας μόνο σταθμός στην πολυκύμαντη διαδρομή του Χο Τσι Μίνχ που θα ζούσε ακόμα δύο νικηφόρους πολέμους, κατά των Γάλλων που υπαναχωρώντας από το Συμφωνηθέντα θα επαναδιεκδικούσαν την Ινδοκίνα και των Αμερικανών που θα τους διαδέχονταν. Αλλά τελικά θα έκλεινε τα μάτια λίγο πριν προλάβει να δει τη χώρα του ενιαία και επιτέλους απαλλαγμένη από ξένη επικυριαρχία.